Η παράδοσή μας έχει ένα όνομα για κάθε μία από τις τρεις πλέον χαρακτηριστικές εβδομάδες του Τριωδίου. Την πρώτη εβδομάδα την ονομάζει προφωνή ή προφωνέσιμη εξαιτίας της αναγγελίας που προαναφέραμε, η οποία πρέπει να πούμε ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Δηλαδή, συνοδεύεται από τυμπανοκρουσίες, από αλλαλαγμούς και γενικώς από ένα κλίμα εφορίας. Η ίδια αυτή εβδομάδα στην παράδοσή μας ονομάζεται και απολυτή ή αμολυτή. Και αυτό έχει πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ονομάζεται έτσι από μια πανάρχια δοξασία που θέλει κατά την περίοδο αυτή να βγαίνουν οι ψυχές από τον Άδη και να ανεβαίνουν στον επάνω κόσμο. Γι' αυτό το θέμα θα πούμε περισσότερα πράγματα στη συνέχεια. Για την πληρότητα όμως του λόγου, στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι σε αυτήν ειδικά την περίοδο οι χαρακτηριστικές ημέρες οι οποίες σχετίζονται με τη μνήμη των νεκρών στην παράδοσή μας είναι κυρίως τρεις. Είναι το Σάββατο της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου της Κρεατινής, είναι το Σάββατο της τρίτης εβδομάδας του Τριωδίου της Θηρινής και βεβαίως το γνωστό μας Μεγάλο Ψυχοσάββατο, το πρώτο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου, όπως γνωρίζουμε, ονομάζεται Κρεατινή ή Ολόκληρια. Και αυτό γιατί συνηθίζεται η κρεοφαγία καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών, χωρίς να τηρείται η αυστηρή νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής. Στην παράδοσή μας, η τρίτη εβδομάδα ονομάζεται της Θηρινής ή της Τυροφάγου, γιατί κύριο καρήκευμα στα φαγητά είναι το τυρί, ενώ η ίδια εβδομάδα στην παράδοση έχει και ένα ιδιαίτερο νόημα που θέλω να δούμε σήμερα την πολύ αρχαίγονη σημασία του. Είναι το όνομα μακαρονού. Η πιο επιδερμική εξήγηση είναι ότι ονομάζεται έτσι επειδή συνηθίζει ο λαός να τρώει μακαρόνια. Αυτό όμως το έθιμο έχει μια βαθιά αρχαία καταγωγή. Το μακαρόνι σχετίζεται με την αρχαία ελληνική λέξη μακαρία. Ο Ησύχιος αναφέρει ότι μακαρία είναι μία τροφή εκζωμού και αλφύτων. Αλφύτων είναι το κριθάρι στην αρχαία Ελλάδα. Πρόκειται στην ουσία για ένα παρασκεύασμα, το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες προσέφεραν στους παρευρισκομένους σε μία ταφή και το προσέφεραν στη μνήμη του νεκρού. Σχετίζεται μάλιστα με την μακαρονία του μεσαιωνικού ελληνισμού, η οποία είναι ακριβώς αυτό. Είναι το νεκρόδειπνο, είναι το δείπνο που παρατίθεται μετά από μία ταφή. Ο Όμηρος το ονομάζει τάφο και επίσης το συναντάμε και ως ψυχόπιτα, όπως το συναντάμε στο λεξικό του Κοραή. Η μακαρία λοιπόν, η μακαρονία και το μακαρόνι έχουν κοινή ρίζα και σχετίζονται με μία άλλη αρχαία ελληνική λέξη, τους μάκαρες. Μάκαρ στην αρχαία Ελλάδα σημαίνει ευτυχής, σημαίνει ευδαίμων. Είναι αυτός ο οποίος έχει κατακτήσει την πληρότητα της ύπαρξής του. Στον πληθυντικό αριθμό όμως οι αρχαίοι Έλληνες, όχι τυχαία, ως μάκαρες αναφέρουν τους νεκρούς. Δηλαδή όσους έφτασαν στην πραγμάτωση του βίου τους, έφτασαν το πέρας στην ολοκλήρωση αυτής της ζωής και άγγιξαν στην ουσία την πληρότητα, τη μακαριότητα και πλέον ζουν στας νήσους των μακάρων.